εξελίσσεται. Ο Τσίπρας, και πηγαίνω για να συναντήσω την καλεσμένη μας, είχε πει όταν είδε τον Κασελάκη στο γραφείο του στη Βουλή και του παρέδωσε το κόμμα, του είχε πει λοιπόν κυρία Βιέρη, κοίτα να χαρίσει λίγο τώρα που είναι αρχή, γιατί μετά τα πράγματα θα ζορίσουν πολύ. Είναι κοντά μας εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Βιέρη, την καλωσορίζω και την ευχαριστώ πολύ. Αυτό που δεν είχε διευκρινίσει ο Τσίπρας τότε είναι πόσος ήταν ο χρόνος, πώς ήταν το παράθυρο που είχε ο Κασελάκης. Κατάλαβα ότι μάλλον ήταν ώρες, ούτε καν μέρες δεν μετρήσαμε από τότε. Θα ρει κανείς ότι έτσι, παρακολουθώντας την πυκνή δισογραφία και τα πολιτικά γεγονότα έτσι όπως παράγονται, ότι ο Στέφανος Κασελάκης είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον 8 χρόνια. Ναι. Δηλαδή το μόνο που δεν του έχουν καταλογίσει είναι το προπαρτορικό αμάρτημα. Και νομίζω ότι αυτό είναι άκρως προβληματικό. Δεν δόθηκε δηλαδή, ξεκινώ με ένα πολύ απλό, άκρως καλοπροαίρετο σχόλιο, ότι δεν δόθηκε λόγος, χρόνος σε ένα νέο άνθρωπο, σε ένα νέο πολιτικό, να έρθει, να συστηθεί, να παρουσιάσει και σε τελική ανάλυση να αξιολογηθεί για αυτό που έχει παρουσιάσει. Και σε ένα πολιτικό ο οποίος έχει την λαϊκή εντολή. Γιατί αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ρωτάω όμως το εξής. Ένας άνθρωπος νέος που έρχεται από το πουθενά. Το πουθενά, δεν το εννοώ γεωγραφικά, λέω ότι σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από το πουθενά. Μήπως θα έπρεπε πριν προαναγγείλει διαγραφές να βρεθεί με αυτούς τους ανθρώπους, να συζητήσει, να τους δει έναν επιχείρηση να το κάνει με τον κύριο Φίλη, να το κάνει με όλους, να τους δείξει τι πιστεύει και τι θέλει. Νομίζω ότι εξάντλησε κάθε περιθώριο καλοπροαίρετου διαλόγου ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Κασελάκης, με όλους τους κυρίους, οι οποίοι τώρα ήδη έθεσαν αυτούς εκτός κόμματος. Και μάλιστα να θυμίσω ότι με τον κύριο Φίλη, ο νέος πρόεδρος είχε βρεθεί και προσωπικά μέσα στη Βουλή. Ναι, το είπατε και εσείς. Αλλά πόσα πράγματα πρέπει να υποθούν και πόσες προσβολές να αθρηστούν, όχι στο πρόσωπο προσωπικά ή πολιτικά του Προέδρου, αλλά σε βάρος και του ίδιου του κόμματος και των μελών τους. Ναι. Δεν θέλω να αναφέρω όλα αυτά που έχουν υποθεί για διεφθαρμένο κόμμα, για κόμμα τσόντα. Θα σας τα ζητήσω εγώ να τα αναφέρω. Να σας πω για κάτι άλλο. Εδώ μιλάμε για δύο πρώην γραμματείς του κόμματος. Και βάζω εγώ ένα ρητορικό ερώτημα. Εντάξει, δεν καλείστε εσείς να το απαντήσετε. Ο κύριος Κουρλέτης, να το εξηγήσουμε τι εννοεί η κυρία Βιέρη, και έχει δίκιο. Ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος. Ο κύριος Βίτσας έχει διατελέσει γραμματέας, αλλά δεν είναι σε αυτή τη ομάδα. Ο κύριος Βίτσας και ο κύριος Κουρλέτης διατέλεσαν γραμματείς. Και ρωτάω εγώ, τώρα θέτω ένα ρητορικό ερώτημα. Εάν ήταν αυτοί οι γραμματείς του κόμματος, ειλικρινά θα άφηναν να εξελιχθεί αυτό το φαινόμενο με ανθρώπους, με συντρόφους, συντρόφισσες που διατυπώνουν δημόσια, όχι πολιτική κριτική, ούτε καν προσωπική κριτική, αλλά ευθείες κατηγορίες σε βάρος του κόμματος και των μελών του. Ναι. Θα το άφηναν αυτό να εξελιχθεί. Αυτό είναι αλήθεια ότι το ερώτημα μπαίνει και έχετε δίκιο. Αλλά να τα πάρουμε ένα-ένα επειδή μπαίνουν κάποια ζητήματα. Πρώτον, κατηγορείται από τα στελέχη αυτά ο κύριος Κασελάκης ότι είναι διαπλεκόμενος. Σας ρωτώ λοιπόν, υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα? Στηρίζεται από επιχειρηματικά συμφέροντα? Όχι. Τώρα κάποιος θα πει, τι περιμένει, θα σου απαντήσει ναι. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν καλούμαι εγώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, γιατί δεν είναι πολιτικό ερώτημα. Και εκεί μπαίνει και μια θεωρία συνωμοσίας. Πώς βρέθηκε ο Κασελάκης ξαφνικά στο ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως τον έφερε κάποιος, μήπως τον φύτεψε κάποιος? Όποιος. Δεν έχει αποδείξεις για κάτι τέτοιο, γιατί ξέρετε, το εκλαμβάνω και εγώ ως προσωπική μορφή. Μπορεί να το εκλάβει και ένα απλό μέλος, μία συντρόφισσα από τον Θερμαϊκό, στον οποίο διαβιώ, ή από τον Λαγκαδά, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην οποία εγώ εκλεγόμουν και συγκέντρωσα και 2.500 παραπάνω ψήφους από ό,τι το 2019. Δεν μπορεί καθένας, και ακριβώς επειδή πρόκειται για ζήτημα και προσωπικής αλλά και πολιτικής ευθυξίας, οποιοδήποτε να βγαίνει και να εξαπολύει τέτοιες κατηγορίες που είναι συκοφαντίες. Ναι. Συκοφαντίες που αμαυρώνουν την εικόνα και το όνομα του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κυρίως θολώνουν και το πολιτικό μήνυμα προς την κοινωνία, αλλά μαυρώνουν και την εικόνα του. Το άλλο που λέγεται. Θα το επέτρεπε κανείς που έχει την τιμή και την υπόλοιψή μας, την υπερασπιζόμαστε. Και την υπερασπιζόμαστε με όλους τους τρόπους. Νομίζω ότι
θα χρησιμοποιήσω έτσι, την πολύ ορθή παρατήρηση που έκανε η Όλγα Γεροβασίλειο, ότι ξεπέρασαν τα όρια. Δεν έχει να κάνει ούτε με καλοπροαίρετη κριτική, ούτε καν με κακοπροαίρετη πολιτική κριτική, αλλά έχει να κάνει με μια κατασυγκοφάντηση και με μια υπονόμευση. Πάντως δεν είναι όλο το ίδιο. Νομίζω αυτό θα πρέπει να τελειώνει, γιατί μας αποπροσανατολίζει. Είναι αυτό που σας είπα, ότι και θολώνει το μήνυμα, αλλά και αποπροσανατολίζει τον κόσμο και μας αποπροσανατολίζει από αυτό που είναι το έργο και η αποστολή μας. Εγώ κανονικά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαι εδώ και να απαντάω, να απαντώ στις παρεμβάσεις, παραλήψεις, τα έργα και τις ημέρες της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής της, τον κύριο Μαρινάκη. Και όχι να απαντώ σε αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση, στην αξιωματική αντιπολίτευση, ρίχνοντας νερό στο μήλο του κυρίου Μαρινάκη. Γιατί δεν φεύγουν λοιπόν μόνοι τους? Αυτό να το ρωτήσετε στους ίδιους. Δεν μπορεί να μην έχετε και εσείς κάποια πολιτική ερμηνεία. Νομίζω ότι εγώ το έχω πει, το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει νέα ηγεσία, εκλεγμένη από τη βάση. Μπορεί κάποιοι να χρησιμοποιήσουν αυτό το πολύ λαϊκό ρήμα, να μην το έχουν χωνέψει για τα καλά, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα και είναι ένα αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε με μια εκλογή από τη βάση. Mm-hmm. Άρα κάποιοι όχι απλά δεν σέβονται προσωπικά και πολιτικά τον νέο πρόεδρο, δεν σέβονται ούτε την ετοιμιγορία του κόσμου που ψήφισε, αλλά πολύ περισσότερο, κοιτάξτε λίγο, αυτό είναι και το πολύ σημαντικό, δεν σέβονται το ίδιο το καταστατικό του κόμματος που λέει εκλογή από τη βάση. Πάμε στο καταστατικό. Και μάλιστα κάποιοι ετοιμάζουν και πώς να μείνουν στο κόμμα, αφού έχουν ετοιμάσει ήδη κόμμα. Ο ένας εκ των τριών συντρόφων, ο κύριος Βίτσας, ανακοίνωσε από την τηλεόραση κόμμα, το έδωσε και όνομα. Ένας κομματικός σχηματισμός, ο οποίος, προφανέστατα όταν είναι κόμμα, θα είναι ανταγωνιστικό στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πώς γίνεται αυτό? Τι άλλο αλήθεια θα μπορούσε να γίνει για να μην παρέμβει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Ειλικρινά και ξέρετε, αυτό είναι και απέτηση του κόσμου. Δεν μπορεί να το παρακολουθεί αυτό έτσι. Επιτρέψτε μου το ερώτημα τώρα. Όταν λοιπόν ζητάει τη διαγραφή τους, θα πρέπει αυτή να γίνει σύμφωνα με το καταστατικό και να πάει στην Επιτροπή Ιδεοντολογίας. Θα περάσει από εκεί η διαγραφή? Εγώ εδώ είμαι εκπρόσωπος του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου. Δεν εκπροσωπώ το πειθαρχικό όργανο, την Επιτροπή Διοντολογίας. Εδώ έχουμε συγκεκριμένους ρόλους. Και νομίζω ο Πρόεδρος έκανε την κίνηση, είπε ότι αν δεν περάσει, εξέφρασε την πολιτική του απαραίτητα την εκπρόσωπη, και την πολιτική την του καταδίκη. Του και από εκεί και πέρα έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες καταστατικές διαδικασίες. Αν όμως δεν περάσει, για τον Τζουμάκα, δεν θέλω να κάνω. Για το φίλι. Εγώ εδώ είμαι, κύριε Ευαγγελάτε, εκπρόσωπος. Δεν δίνω ούτε χρησμούς, ούτε λίγο τους χρησμούς. Όχι, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρος ο ρόλος μου σε σχέση. Είναι αυτόνομη η ρόλη των τη κομματικών οργάνων. Τη δουλειά της εκπροσώπου, κύριε Ευγέρη, την κάνετε εξαιρετικά. Και είναι τρίπλα, πολύ σημαντικό να τα ακούω σας. Και η τρίπλα που κάνετε είναι ενδιαφέρουσα, αλλά θα μου επιτρέψετε. Μ' αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο, είναι η αλήθεια. Είμαι σίγουρη ότι έχουμε διαφορετικές ποδοσφαιρικές προτιμήσεις. Δεν αμφιβάλλω, αλλά θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να δούμε ωραίους ποδοσφαιρικούς αγώνες και να τους χαρούμε. Αλλά επειδή λοιπόν η τρίπλα έχει και μαρκάρισμα. Και τάκλιν. Τάκλιν όχι. Ας μείνουμε στο μαρκάρισμα. Δεν μπορεί να μην έχετε πει, να μην έχετε σκεφτεί ή να μην έχετε μια απάντηση στο αν ξαφνικά του Κασελάκη του πει η Επιτροπή Διοντολογίας. Όχι, δεν το διαγράφω. Την απάντηση. Τι κάνει ο Κασελάκης, είναι νέος στο κόμμα. Νομίζω την απάντηση τη δείχνει η ίδια η κοινωνία και οι χιλιάδες πολιτών που ψήφισαν πριν από ένα μήνα. Αυτό ακριβώς δεν το λέει το καταστατικό. Πριν από ένα μήνα. Το καταστατικό λέει ότι πρέπει να επικυρωθεί. Σας ρωτώ λοιπόν, αν το φίλει. Αν το φίλει, δεν τον διαγράψουν. Είναι το περιδικαίο αίσθημα και αυτό λαμβάνεται πάντα υπόψη σε κάποιον που θέλει να είναι και να φαίνεται δίκαιο. Εμένα θα μου επιτρέψετε να επιμείνω. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω σε αν το φίλει, δεν τον διαγράψει. Η Επιτροπή Διοντολογίας. Ο Κασελάκης τι κάνει την επόμενη μέρα? Γιατί τον έχει ακυρώσει λίγο το Κασελάκη. Και πολύ επιτροπή. Η πολιτική απαρέσκεια από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και η πολιτική καταδίκη είναι διατυπωμένη και για όλους τους κυρίους οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στο συγκεκριμένο πειθαρχικό όργανο. Όπως νομίζω, έχει εγγραφεί στη συνείδηση όλων και η πολιτική απαρέσκεια και καταδίκη του κόσμου, της μεγάλης πλειοψηφίας, που όχι μόνο ψήφισε Κασελάκη, αλλά δεν ψήφισε και Κασελάκη. Γιατί πρέπει να πω ότι τον σεβασμό στις αποφάσεις και στις καταστατικές προβλέψεις δεν τον παρουσιάζουν μόνο όσοι ψήφισαν Κασελάκη. Θέλετε να σας πω για στελέχη που δεν ψήφισαν Κασελάκη, αλλά σέβονται απόλυτα και το εκλογικό αποτέλεσμα και τα όσα προβλέπει το καταστατικό και κυρίως την ανάγκη να βγαίνουμε ενωμένοι, να μην χαλάμε θεά ουσία στο πώς θα απαντάμε στην αντιπολίτευση της αντιπολίτευσης, αλλά θα κάνουμε αντιπολίτευση για την ακρίβεια, για το λάδι που πήγε, 20 ευρώ. Το περιμένουμε, για όλα, το χρειαζόμαστε. Για όλα αυτά. Το χρειάζεται η κοινωνία. Είναι, ξέρετε, μη αποδοτικά. Είναι
δεν είναι καλή υπηρεσία να προσπαθείς να παραδώσεις ένα καλό μάθημα, υποτίθεται, γιατί η σοφία είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά στην ουσία να παρουσιάζεις το χειρότερό σου εαυτό και να προκαλείς τόσο μεγάλο κακό. Το κακό που προκαλείται με αλφαγιώτα αυτή τη στιγμή, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στην ελληνική κοινωνία και στη διαμόρφωση ενός ελλείμματος αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο κ. Τσακαλώτος έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγη ώρα, τον έχετε δει. Mm-hmm. Είναι προς διαγραφή και αυτός. Πάλι λέω, εδώ δεν είμαι εγώ για να κάνω προγραφές. Ο κάθε ένας και κάθε μια έχει την ευθύνη των λεγόμενων και των πράξεών του, της πράξης της. Θα μείνω μόνο στην πρώτη παράγραφο από την ανάρτηση του Ευκλήδη Τσακαλώτου που μιλάει για αποκεφαλισμούς. Ας αποδραματοποιήσουμε την κατάσταση, να μην χρησιμοποιούμε τέτοιους βαρύς χαρακτηρισμούς, γιατί να, είναι σαν απαντά και ο κύριος Τσακαλώτος στο δικό σας ερώτημα. Ο κύριος Τσακαλώτος μιλάει για αποκεφαλισμούς. Γνωρίζει το αποτέλεσμα επομένως της διαδικασίας ή μάλλον έχει διαμορφωμένη μέσα στη συνείδησή του και στο μυαλό του ποια θα έπρεπε να είναι η απόφαση. Μήπως το προκαλούν. Να. Ακούμε διάφορα πράγματα. Μέχρι και για μηχανισμό υπόγειας προπαγάνδας, έτσι. Το είπε ο κύριος Κουρλέτης σήμερα το πρωί. Μάλιστα, έκανε και ο κύριος Μαρινάκης μια σχετική δήλωση. Υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός. Για ποιον λέτε? Για μηχανισμό προπαγάνδας και δημοσιογράφων και άλλων κέντρων και παράκεντρων τα οποία όποιος στηρίζουν. Όποιος το επικαλείται αυτό, πρέπει, σας είπα και στο προηγούμενο ερώτημα, σε σχέση με τη διαφθορά, τη διαπλοκή τους εγκάθετους, πρέπει να έχει αποδείξεις, να μην ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και πολύ περισσότερο να μην ρίχνει νερό στο μήλο των αντιπάλων μας. Αν, ουέ και αλίμονο, φτάνει κανείς να τον υπερασπίζεται ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και του Μαξίμου, δεν είναι σε καλό μονοπάτι. Εγώ μόνο αυτό έχω να απαντήσω. Για τον κύριο Σκουριλέτη. Εγώ εδώ είμαι και ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε να έρθω να κάνω αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και όχι να απαντώ και να προσπαθώ να επουλώσω τις πληγές που ανοίγει ανοίγουν κάποιοι που εγώ δεν παραγράφω και την ιστορία τους και την πορεία τους. Αλλά το ζήτημα δεν είναι τι έκανες. Το ζήτημα είναι τι κάνεις και πού οδηγείς τα πράγματα. Η Κεντρική Επιτροπή ξέρουμε πότε θα συνεδριάσει. Η Πολιτική Γραμματεία που ζητούν κάποιοι και ακούσαμε και τον Σωτήρη Μπολάκη να λέει ότι μπορεί ακόμα και υπογραφές να μαζεύουν, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί. Έχει στα σχέδιά του ο Πρόεδρος να τη συγκροτήσει, να ζητήσει συνεδρίαση? Δεν γνωρίζω. Η Πολιτική Γραμματεία διεξήχθη πριν από μία εβδομάδα. Υπάρχουν προγραμματισμένοι σταθμοί στον οδικό χάρτη σε σχέση με την Κεντρική Επιτροπή στις 11 Νοεμβρίου το συνέδριο. Αυτά είναι λιμένες αποφάσεις, είναι βάση του καταστατικού. Δεν, ξέρετε, πρέπει να καταλάβουν. Το μήνυμα είναι ότι υπάρχει νέα ηγεσία. Δεν είναι υπό κυδαιμονία ο Στέφανος Κασελάκης. Ναι. Καμιά σελίτ και κανενός ιερατείου. Δεν είναι υπό κυδαιμονία. Και επειδή κανείς δεν χρησιμοποίησε, τουλάχιστον από την, δεν θέλω να χρησιμοποιώ τον όρο πλευρά, αλλά από αυτούς που θεωρητικά αποτελούν τη νέα ηγεσία με όρους ηλικιακού ρατσισμού, θα παρακαλούσα, δεν δείχνει σοφία το να χρησιμοποιείς εκφράσεις που παραπέμπουν σε έναν ηλικιακό ρατσισμό και δεν τιμούν και αυτόν που το λέει και πολύ περισσότερο δεν δημιουργούν αυτό που σας λέω το αίσθημα εμπιστοσύνη. Ελεότημα τελευταίο. Ακούμε πολλούς να ζητούν παρέμβαση στη Τσίπρα. Τι λέτε γι' αυτό? Θεωρώ ότι στον ένα μήνα που έχουμε μετά από το αποτέλεσμα και την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, στον χρόνο που διανύσαμε και μέσα σε αυτή τη δύσκολη και πολύ έτσι στενάχωρη συνθήκη, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, όχι μόνο από τον νέο πρόεδρο, αλλά από όλα τα στελέχη που αντιλήφθηκαν το ποια είναι η νέα κατάσταση για να παραχθεί ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι τα πράγματα είναι εύκολα, ούτε ότι οι συνθήκες είναι εύκολες. Αλλά στέκομαι στον πλευρό όσων πραγματικά θεωρούν ότι κοινός μας στόχος είναι να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα, τα ζητήματα του πρώην Προέδρου, ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ δεν εκπροσωπώ τον πρώην Πρόεδρο, εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα θέλατε μια δική του παρέμβαση για να πέσουν οι τόνοι? Θεωρώ ότι έχουν συντελεστεί φοβερές εξελίξεις, έχουν δρομολογηθεί σε αυτόν τον μήνα που σε 8 χρόνια ή σε 10 χρόνια δεν έχουν γίνει. Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ταρακουνήθηκαν τα νερά, τα λιμνάζουν τα νερά, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση. Αυτή τη στιγμή ζούμε τις οδύνες του νέου. Έτσι είναι. Με οδύνες γεννιέται το καινούργιο, θα το ξεπεράσουμε και να είστε σίγουρος ότι την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Το εύχομαι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Αυγέρη, η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτήν την ομολογουμένως δύσκολη συγκυρία, να το πω έτσι.